Από τις 11 Μαΐου άρχισαν να λειτουργούν κανονικά και οι σχολές οδήγησης σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα δίνονται κανονικά και οι εξετάσεις. Τηρείται το υγειονομικό πρωτόκολλο, όπως τόνισε ο διαχειριστής της αυτοκίνησης ΕΠΕ και δάσκαλος οδήγησης Αλέξανδρος Κιαδόπουλος, που σημείωσε ότι πρέπει ο κόσμος να έχει υπομονή και να τηρεί τα μέτρα προστασίας. Οι σχολές οδηγών πλέον σε όλη την Ελλάδα ξεκίνησαν από τις 11 Μαΐου να λειτουργούν κανονικά. Βέβαια με διάφορους περιορισμούς και ως προς τη χρήση των σχολών οδηγών, των μαθημάτων οδήγησης, αλλά και προς τη υπηρεσία των συγκοινωνιών με λιγότερο κόσμο. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε είναι κρατάμε τα βασικά είδη υγιεινής, όπως έχουν πει από το Υπουργείο, δηλαδή η χρήση της μάσκας, τα γάντια και τα αντισηπτικά. Κρατάμε όσον αφορά τα θεωρητικά μαθήματα τις αποστάσεις ασφαλείας, 2 μέτρα από τον κάθε μαθητή. Και κάτι αντίστοιχο γίνεται και όταν ο μαθητής δίνει τη θεωρητική εξέταση, δηλαδή τα σήματα που λέμε, όπου πρέπει και εκεί να υπάρχουν τα 2 μέτρα και εξυπηρετούνται με αυτόν τον τρόπο βέβαια λιγότερα άτομα. Το καλό είναι ότι έχουμε ξεκινήσει, σιγά σιγά δηλαδή βλέποντας και κάνοντας όπως λέει και το Υπουργείο, από εκεί και πέρα ζητάμε από τον κόσμο να είναι πρώτα απ' όλα υπομονητικός, γιατί δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με τα μέτρα. Από την άλλη όμως το πιο βασικό απ' όλα είναι να κρατάμε τους βασικούς κανόνες υγιεινής, έτσι. Δεν γίνεται μάθημα χωρίς χρήση μάσκας και γαντιών. Δεν γίνεται θεωρία χωρίς χρήση μάσκας και γαντιών και οι αποστάσεις που είπαμε. Και δεν γίνεται να εξυπηρετηθούν όλοι στην αρχή όσον αφορά ειδικά τη θεωρητική εξέταση, γιατί ο αριθμός είναι πολύ λιγότερος. Αυτά είναι τα γενικά που ισχύουν. Εσείς έχετε ξεκινήσει από πότε? Από τις 11 Μαΐου έχουμε ξεκινήσει κανονικά, ήδη έχουμε δώσει και αυτή τη βδομάδα δίνουμε και εξετάσεις, έτσι, και θα συνεχιστούν κανονικά οι εξετάσεις με τις προφυλάξεις που είπαμε πριν. Βλέπετε την προσέλευση του κόσμου ικανοποιητική? Κοιτάξτε, είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. Έχουμε βέβαια το θέμα με τους φοιτητές όπου έχουν φύγει και δεν θα επιστρέψουν το λογικό είναι ότι θα επιστρέψουν το Σεπτέμβριο. Έχουμε όμως και τους ντόπιους και τους φοιτητές που έμειναν εδώ και δεν έφυγαν, αλλά βλέπω ότι υπάρχει και κίνηση σε νέα διπλώματα, δηλαδή σε νέες εγγραφές. Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλά, αν δεν έχουμε κάτι το εξαιρετικό επίγον ή κάτι που θα γίνει, μας εκπλήξει.